Καλησπέρα σε όλους τους παιχτούρες, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο βιντεάκι και συγκεκριμένα σήμερα επιστρέφουμε πίσω σε νέα βιντεάρα με ένα πάρα πολύ δυνατό νέο ολοκένουργιο παιχνιδάκι. Ονομάζεται Heavy Cargo The Truck Simulation. Έχει να κάνει με τεράστια φορτία να τα μεταφέρουμε με μεταλλίκες όπως έχουμε ξανακάνει και στο Eurotruck, οπότε έχουμε κάποια εμπειρία. Έχω καιρό να κάνω Eurotruck γιατί ο Ράφα μας έχει καπουλάρει. Ήρθα εδώ να δοκιμάσω μια νέα παιχνιδάρα που μου έχουν στείλει τα παιδιά εδώ πέρα από την εταιρεία που το φτιάξανε και είμαστε εμείς να το δοκιμάσουμε και να πούμε τη γνώμη μας γιατί φαίνεται πανέμορφο σε κάποια βιντεάκια που έχω δει και πάμε να τα δούμε και στο δικό μας βιντεάκι και να δούμε αν είναι τούμπανο. Και λοιπόν, εδώ είμαστε στο κεντρικό μενού του παιχνιδιού. Θα πάμε να κάνουμε New Game. Δεν έχω παίξει, απλά μου είχε ένα profile καινούργιο όπως βλέπω. Μου το έφτιαξε τώρα με το που μπήκα στο παιχνίδι. Θα διαλέξουμε, έχουμε γυναίκα, την κυρία που βλέπετε. Έχουμε και τον κύριο, το χοντρούλι που βλέπετε εδώ πέρα. Φορτηγάτζης σημαίνει αυτός. Άντρας με γυλίτσα και μουστάκι είναι φορτηγάτζης. Profile name. Θα είναι ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης ο φορτηγάτζης. Θα βλέπετε εδώ πως είναι το Μπάμπη. Θα παίξουμε το tutorial. Όχι, όχι. Θέλω να παίξω το tutorial, να μάθουμε λίγο τα κουμπιά. Και ξεκινάμε μια νέα τούμπανη παιχνιδάρα. Κοιτάξτε φορτίο που έχει εδώ πέρα και αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά σε κάτι τεράστια που έχει. Οπότε don't worry, be heavy λέει, με Man Universal Transport εδώ. Είμαστε Scania Boys εμείς, αλλά θα οδηγήσουμε Man άμα στο δώσουν. Hey, rookie. Glad you made it to the company ground. Τι ρούκι, μωρί. Δεν ξέρω ποιο μιλάς μάλλον. Λοιπόν, πάνω αριστερά έχουμε το tutorial. Active Mission Tutorial Part 1. Complete Basic Controls Tutorial. Εντάξει, να κάνουμε move left, μπροστά, πίσω. Να κάνουμε jump. Όπι, δάμε κιόλας. Ο Μπάμπης, δείτε το, ενεργητικός είναι. Μασάει. Και έχουμε αυτό εδώ πέρα το φορτηγάκι. Move your character. Crouch. Να το... Και πάμε να μπούμε σε ένα από τα οχήματα εδώ. Πώς μπαίνω μέσα. Hey, μπαίνω με το F. Get yourself familiar with the vehicle and join us. Είναι full με controller friendly, πως τα λένε αυτά. Οπότε θα... και έχω βάλει και την τιμονιέρα μου εδώ πέρα. Θα δω αν δουλεύουν τα κουμπιά μου. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε τον κινητήρα μας. Έλα, πήγα να το ξεκινήσω και το έζησα. Το βαλά. Λύσε και χειρόφωνο μας λέει. Και φύγαμε. Α, είναι ωραίο ρε φίλε. Ωπα, καθίστε να χρησιμοποιήσουμε και τα flash μας. Να κοιτάξουμε δεξιά. Έρχεται κάποιος, όχι τώρα. Αριστερά κατεβαίνουν ένα λεωφορείο και ένα όχημα. Κοίτα τώρα, τώρα βρήκαν όλοι να περάσουν. Και θα περάσει, περιμένει η κυρία εδώ πέρα που βλέπω. Έλα, περάστε, περάστε. Φύγαμε. Παιχτούρες, βλέπουμε πανέμορφο παιχνιδάκι. Κάτσε να σταματήσω εγώ. Φανάρι πράσινο, πάμε. Η κόρνα που είναι? Δεν έχω βάλει την κόρνα, το πιο σημαντικό κουμπί. Το man πάει δυνατά ρε παιδιά. Και δείτε τι ωραία γραφικά που έχει. Και έξω και μέσα στο τέτοιο και ο ήλιος, δείτε εδώ τι τούμπανο είναι. Πανέμορφο λοιπόν παιχτούρες, αν θέλετε να δούμε κι άλλο επεισόδιο από το συγκεκριμένο, έχει να δούμε πολλά πράγματα, να ξέρετε. Leave the courtyard and follow Navi path. Ωραία, ακολουθάμε το τέτοιο τώρα, απλά το navigation, πάμε με 100 χιλιόμετρα. Εμείς πηγαίνουμε αυτή τη στιγμή με 65, είμαστε νόμιμοι στο full. Πρώτη φορά σε track simulator και να πηγαίνουμε πολύ αργά. Σε... απολαμβάνεις το παιχνίδι, δεν ξέρω, είναι πολύ πανέμορφο. Είναι αυτό που λείπει λίγο τα γραφικά στο Eurotruck. Δείτε εδώ τι... δείτε εδώ το τοπίο, δείτε δέντρα, δείτε τον ήλιο. Τρομερό ρε φίλε. Reduce speed and track. Hey rookie, still on track? That's nice. Πού ρε? You need to do something for us. We forgot to take a picture on our way. Please take a photo for us. Α, μας λέει να βγάλουμε μια φωτογραφία εκεί πέρα. Πού να σταματήσω? Εδώ. Καθίστε να πάμε όσο πιο άκρη γίνεται. Καθίστε, σταματάω εδώ. Σταματάω. Γυρόφρενο. Ας ανάψω λίγο τους φάρους. Να με βλέπουν ότι έχω σταματήσει. Θέλει να πάμε εδώ. Ανάτο. Έχουμε και measuring device. Έχουμε το τηλέφωνό μας. Έχουμε και spray can. Λοιπόν, εγώ θα βγάλω μία φωτογραφία. Θέλω να βγάλω μία φωτογραφία. Αυτό
εδώ πέρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάντως θέλω να το βγάλω. Το έβγαλα μια φωτογραφία με ISO 400. Τούμπανο και πάμε. Τώρα πάμε πίσω. Είναι ωραίο και απ' έξω και εδώ η Orbit. Γι' αυτό όμως είναι καμεράρα εδώ πέρα. Φεύγουμε. Σπάσε το κουμπί του like παιχτούρες μου για να έρθει κι άλλο τούμπανο επεισόδιο. Ακόμα είμαστε στο tutorial και μόλις προχωρήσουμε λίγο να δείτε τι θα κουβαλάμε, θα πάθετε κοκομπλόκο. Σας το λέω, σας το υπογράφω κιόλας. Λοιπόν, δείτε τι ωραίο τοπίο που είναι εδώ πέρα, ρε φίλε. Δείτε εδώ. Πανέμορφο, πανέμορφο. Αυτή σε μη μαζέψω εγώ από εκεί, γιατί δεν έχω κάμερα δεξιά, δεν έχω καθρέφτη δεξιά. Δεν ξέρω αν κάπως μπαίνει καθρέφτης. Πάμε τέτοιο εδώ τώρα, γιατί εδώ δεν είναι αυτά που έχουμε συνηθίσει. Όχι! Μπροστά ρε. Απλά με το στρόγγυλο από ό,τι είδα ανοίγει ένα μενού ρε φίλε. Ανοίγει και το χειρόφωνο και ένα μενού. Κάτσε να το φτιάξουμε μετά αυτό. Λοιπόν, τώρα finish spotting task, return to your vehicle. Πάμε εδώ μέσα. Να το παρκάρουμε εδώ το εργαλείο μας. Καθίστε πριν παρκάρουμε. Να δω λίγο στο μενού. Λοιπόν, το έχω φτιάξει αυτά που ήθελα. Παρκάραμε εδώ και μας πήρε κατευθείαν. Πού μας πάει? Για να δούμε. You've arrived. Perfect timing. Our driver's canceled. You have to stand in for him. So jump in the truck and save the day. Ρε, ο άλλος δεν μπορεί να έρθει να πάρει αυτό και να το πάρω εγώ. Τι λέει τώρα, αλήθεια? Θα πάρω αυτό το κτίνος εγώ. Τι είναι αυτό? Τι είναι όλο αυτό? Με ένα μάρ θα το τραβήξουμε όλο αυτό. Γερανός είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι? Πόσα μέτρα τρέιλερ είναι αυτό? Όχι ρε φίλε, αλήθεια. Και έχουμε και συνοδεία εδώ, αστυνομία. Έχουμε και τα βανάκια. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε? Τι είναι αυτό το πράγμα? Δείτε πόσες ρόδες έχει. Ωρε κτίνος. Γι' αυτό μιλάμε για heavy track, για heavy track simulator εδώ πέρα. Για αυτό το πράγμα. Ωρε μάγκα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λοιπόν, πάμε να μπούμε μέσα και να ξεκινήσουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Θα το βάλουμε μπροστά το εργαλείο. Περιμένετε. Συνάδελφε, μισό λεπτάκι ρε. Και πρέπει να έχουμε, να πηγαίνουμε προσεκτικά. 50 χιλιόμετρα όριο ταχύτητας. Δεν ξέρω κιόλας αν θα μπορεί να πάει και παραπάνω. Εδώ δεν πιστεύω να έχουμε θέμα πίσω, ε. Εντάξει. Έχουμε και άλλη κάμερα εδώ, έχουμε από πάνω. Περιμένει και ο κόσμος εδώ, ρε παιδιά. Εγώ του πηγαίνω, όπως βλέπετε, στις κορίνες ακριβώς. Αυτές τις κορίνες πρέπει να τις αποφύγουμε λίγο εδώ. Με περιμένει ο κόσμος, έχω θαυμαστές εδώ, να δούνε τι μεταφέρουμε. Τι μεταφέρουμε ρε παιδιά, δεν ξέρω εγώ, εσείς ξέρετε. Γεια σας! Άμε ρε παιδιά, δώστε λίγο, τραβήξτε. Λοιπόν, 2 χιλιόμετρα για να τερματίσουμε είναι αυτό εδώ πέρα. Κάτι θα πάθω άλλος εδώ πέρα και μας παράτησε εδώ το φορτηγό και είπε έλα εσύ ιερούκι, μου είπε πάλι, για να σώσεις τη μέρα. Άμα σώσεις τη μέρα δεν θα είμαι ρούκι όμως, κοπελιά. Θα το πληρώσεις αυτό που έκαμες. Θα το πληρώσεις. Πάμε με 5η αυτή τη στιγμή. Δείτε τι ωραίο που είναι εδώ πέρα το τοπίο. Ξύλα. Κάτσε εδώ να κοιτάμε το δρόμο εμείς, γιατί θα μαζέψουμε κανένα κόνο πίσω. Δεν ξέρω αν μάζεψα κιόλας. Ο δρόμος είναι δικός μας. Πάω και πιο αριστερά άμα θέλω. Τον καθρέφτη τον αριστερά τον βλέπουμε πολύ καλά. Τον δεξιά έτσι και έτσι. Δείτε όμως πανέμορφο τοπίο. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια πώς σας φαίνεται μέχρι στιγμής αυτό που βλέπετε. Θέλω να βλέπω σχόλια από εσάς. Βλέπετε 1000 άτομα, γράφετε 5-6 άτομα σχόλια. Γράψτε ρε παιδιά, πείτε μας τη γνώμη σας, να ξέρουμε σας αρέσει αυτό που κάνουμε εδώ πέρα το βίντεο. Δεν σας αρέσει να μην το ξανακάνουμε, να ξέρω κι εγώ τι γίνεται. Θέλω να βλέπω και καινούργια άτομα στα σχόλια, όχι μόνο αυτούς τους 10-20 άτομα που ξέρω. Να βλέπω και καινούργια παιδιάκια. Οπα. Let me remove them quickly. Τι λέει ρε? Ε? Τι εμποδίζει?
Κάπου με πάνε. Τι λες ρε φίλε. Πήραμε άλλο χαρακτήρα τώρα εδώ. Θέλει να βγάλω τα τέτοια εδώ, τις μπάρες ρε. Μ' αυτό. Τι λες ρε. Τι λες ρε παιδιά. Θέλει να βγάλουμε εδώ. Δεν με παίρνει στη στροφή. Παιδιά, δεν μας παίρνει στη στροφή. Δεν μας παίρνει να στρέψουμε επειδή είναι τεράστιο το φορτίο. Και μας λέει τώρα, βγάλε αυτά εδώ πέρα. Κάτσε να βγάλουμε τις μπάρες εδώ πέρα, αλήθεια τώρα. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί κάπου. Να σε βάζει να κάνεις τόσο... τόσες δουλειές ταυτόχρονα. Στο Eurotax απλά οδήγαγες, πήγαινες, τώρα εδώ σε βάζεις να κάνεις και άλλα πράγματα. Διαφορετικό και ωραίο. Οπότε βγάζουμε κι άλλο, θα χρειαστεί να το βγάλουμε όλο μέχρι εκεί που είναι ο κόνος λογικά. Ωραία, και έχουμε και εδώ αστυνομία τέτοια, συνοδευτικά, γίνεται χαμός. Είναι κάτι σημαντικό, σε κάποιο εργοστάσιο θα πηγαίνει αυτό τώρα εδώ πέρα το πράγμα. Δεν το βλέπω αλλιώς έτσι. Πώς το παίρνω τώρα αυτό? Το παίρνεις και το πας εδώ σιγά σιγά. Έχουν βγάλει κι άλλο. Παιδιά, εδώ είναι το σημείο που είχα βγάλει τη φωτογραφία εγώ. Όχι, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο σημείο που είχα βγάλει τη φωτογραφία που μου ζήτησαν. Τώρα εμποδίζει και αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Είχαν βγάλει εκείνο εκεί που βλέπετε για να με σπάρει. Αλλά θέλει να βγάλω και αυτό. Δείτε τι ωραία που είναι, ρε παιδιά. Το έχετε ξαναδεί κάπου αυτό? Εγώ πραγματικά όχι, σε άλλο παιχνίδι. Δεν ξέρω, εμπόδιζε τώρα αυτό. Θα πατήσω χώμα για να βγω. Θα το δούμε. Είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο και κοιτάξτε στροφή εδώ πέρα που είναι να πάρω. Θα πάω στους κόνους άκρη-άκρη, λογικά, και θα είμαι εντάξει. Λοιπόν, έλα εδώ. Και το τελευταίο. Ωραία. Α, μας λέει να πάμε πίσω εκεί. Τέλεια. Α, πρέπει να αφήσω τα πράγματα εδώ. Τέλεια. Είμαι έτοιμος. Η προετοιμασία είναι έτοιμη. Παρακαλώ να εισέρθει το φορτηγό. Okay, I'm done. Be careful on the next bend. You have to take a wide arc. Go on. Έγινε, ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Το κτίνος το κουβαλάμε πίσω είναι και σπαστό, βλέπετε. Στρίβει λίγο στη μέση. Δεν είναι μόνο κόμματο, δεν θα παίρνει με τίποτα άμα δεν έχει να είναι λίγο στρίψιμο και το τρέιλερ πίσω. Δεν θα στρίβει με τίποτα, με τίποτα. Μέσα πάντως εδώ είναι πανέμορφο, παιδιά, Το φορτηγό, πολύ λεπτομέρεια. Και εγώ με την κοιλιά μου εδώ, βλέπεις και τον οδηγό. Σε άλλο παιχνίδι δεν τον έβλεπες. Καθίστε εδώ. Να πάμε εδώ, άκρη-άκρη όσο γίνεται. Ωραία. Και σιγά σιγά τώρα, δεν μας βιάζει κανένας. Θα με πάρει αυτό το κτίνος εδώ. Πάει ο κόνος. Τον κόνο το μάζεψα από κάτω. Έπρεπε να το πάω πιο ανοιχτά. Σιγά, τώρα ο κόνος είναι το λιγότερο που έχουμε. Πίσω είμαστε έτοιμοι. Μπορώ να ξαναπώ μέσα και να συνεχίσουμε την πορεία μας, παιδιά. Πόσα χιλιόμετρα είναι ακόμα? Ένα χιλιόμετρο. Τόση ώρα δεν έχουμε κάνει τίποτα. Τόση ώρα ήμασταν στο 1-2 που είπε. Είναι τόσο μεγάλη απόσταση. Πάμε και με 20 χιλιόμετρα, μου πεις. Δεν είχα πλακώσει καθόλου. Ίσιος επίσης το τρέιλερ. Τώρα ίσιος. Τώρα ισιώνει. Καθίστε να απολαύσουμε λίγο καφεδάκι. Να, το 09 είναι πολύ μακριά, παιδιά. Να είναι σε αυτό το εργοστάσιο που βλέπουμε εδώ, δεν πιστεύω, γιατί είναι πολύ κοντά μας. Θα είναι στο βάθος πέρα. Πω, θα έχουμε ακόμα ταξίδι. Πάμε, αφού μας τραβάει. Δεν είναι πολύ βαρύ τόσο όσο είναι ο όγκος του, οπότε τέρμα το χουτουγκάζι, δεν πάει. Απολαμβάνουμε το καφεδάκι μας εδώ σε μια απογευματινή εξόρμηση. Κοντεύουμε 35 χιλιόμετρα πηγαίνουμε, είμαστε στα 0,5 χιλιόμετρα.
Μάλλον αυτό το εργοστάσιο που βλέπουμε εδώ μπροστά μας πρέπει να είναι και πού να το βάλω. Κάτι φτιάχνουν, γερανός πρέπει να είναι, αυτό που είπα κι εγώ. Βλέπω κι άλλους γερανούς στο βάθος μέσα. Πάντως είναι πανέμορφο, παιδιά, δεν ξέρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα. Γραφικάρες έχει, τα πάντα έχει. Δείτε εδώ τον ήλιο τώρα μέσα από εκεί, από τα φύλλα, από τη σημαία που έχει εδώ το ημάν. Καθίστε να προσέξουμε λίγο εδώ πέρα εμείς. Μην μαζέψουμε και τους άλλους κόνους πίσω. Πού πρέπει να στρίψω τώρα, από μέσα εκεί. Δεν είστε καλά. Είπαμε, είμαι εντάξει, πολύ καλό σε αυτό που κάνω, αλλά κάπου όπα, παιδιά. Δείτε το τεράστιο εργοστάσιο. Συνάδελφε, πού πάμε μπροστά. Έχετε βάλει κόνους πάλι. Θα τους ακολουθήσω με την εμπειρία μου τώρα, δεν θα βγω απ' έξω. Δεν θέλω να παίζω έτσι απ' έξω, δεν μ' αρέσουν αυτά τα παιχνίδια να τα παίζουμε απ' έξω. Μ' αρέσει μόνο μέσα. Την εμπειρία και μόνο να το πάμε εκεί που θέλει ο φίλος. Που θέλει. Μη μου πεις ότι θέλει να κάνω και όπιση με αυτό το πράγμα. Α, απλά από μέσα εκεί θέλει. Μας παίρνει. Άνετα. Ωραία παιδιά, δείτε τι έχουμε πίσω. Δεν μπορώ να το καταλάβω το τέτοιο που έχει. Είναι πολύ μακρύ, δεν είναι ψηλό και τέτοια. Αλλά είναι πολύ μακρύ ρε φίλε, δεν έχουμε ξαναπάρει τέτοιο φορτίο. Λοιπόν, εδώ θέλει να το φτάσουμε. Να το βάλουμε τη μούρη απλά. Πού να το κουμαντάρεις αυτό το πασόπιστη, αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Δεν θα μπορούσα εγώ. Very good. Now we need to unload our cargo and place it in the designated area. Use the crane to deliver the load. Με το γερανό. Χρησιμοποιώ και γερανό. Ο γερανός πού είναι? Με ποιο γερανό ρε, με εκείνον εκεί. Ή έχει εδώ κανένα γερανό. Αυτόν τον γερανό πέρα εκεί θέλει. Enter crane control. Λέει να μπούμε στην καμπίνα του γερανού. Ποιο γερανού ρε παιδιά. Εκείνο εκεί πέρα. Δεν φτάνει εδώ που είμαι εγώ. Α, εδώ δίπλα. Καλά δεν βλέπω ολόκληρο γερανό. Ήθελα να πάω πέρα εκεί στον άλλον εγώ. Σε αυτόν εδώ πέρα λογικά θέλει να πάω. Δείτε το τι ωραίο που είναι. Α, πίσω θέλει να μπω, όχι να τον οδηγήσω. Extend support, να το. Να βγάλουμε τα πόδια πρώτα γιατί είναι πολύ βαρύ το φορτίο. Θέλει να το βάλουμε εδώ από μέσα. Πού θέλει να το πάω. Ορίστε. Crane arm, να το. Αυτό μου θυμίζει construction, παιδιά, simulator. Τι θέλει να βουτήξω τώρα και από πού το παίρνεις αυτό, πού το πιάνεις αυτό το πράγμα. Τι cargo να βάλω εκεί, ρε παιδιά. Α, εκεί το πιάνω, να το. F2 για να βλέπουμε εδώ το hook. Ωραίο κι αυτό. Λίγο πίσω. Connect cargo. Όλο αυτό ήταν για να μεταφέρω αυτό εδώ πέρα. Ε? Ωραία. Activate. Τέλεια. Παιδιά, όλο αυτό ήταν trailer για να μεταφέρω με αυτό εδώ πέρα. Τρέιλερ ήτανε, δεν ήταν μηχάνημα όλο αυτό. Πάνω και πίσω. Είμαι εντάξει, δεν είναι ακουμπάει. Τέλεια. Ωραία. Απλά τώρα πώς γυρνάει το σκηνάκι του τώρα. Θα γυρίσει μόνο του, πάμε εδώ να το κατεβάσουμε τώρα. Ωραία ρε παιχτούρες. Τι έχουμε παίξει. Καθίστε να το πάω λίγο πιο δεξιά. Ξαναπάμε πίσω. Και κατεβάζουμε τώρα. Ωραία. Το πιάσα. Άρα τώρα πώς το ξαναφύγω. Awesome. Τέλεια. Let's call it a day. You tell the customer we're finished and then we can enjoy our lunch. Πάμε για διάλειμμα. Τα αφήνω έτσι όπως είναι εγώ. Δεν με νοιάζει, δεν είναι δικό μου. Να το μαζέψει αυτός ποιος είναι ο χειριστής του. Και αυτό που κάνω πολύ είμαι εγώ. Πήραμε το πρώτο μας επίτευγμα στην παιχνιδάρα, την Τούμπανη. Πάρα πολύ μου αρέσει. Θέλω να το συνεχίσουμε. Βάλτε τα δυνατά σας. Από κάτω σχόλια και likes για να δούμε και άλλα βιντεάκια. Πήγαμε στο διάλειμμα μας. It's time for you to take on a few jobs yourself. You can find the available jobs on the map. Congratulations on your permanent position.
Πάμε να πάρουμε καινούργιες δουλειές για μας τώρα, μας λέει. Contracts. Ω, έχουμε... Ω, το map είναι μεγάλο. Το map είναι μεγάλο και δεν ξέρω αν κατεβαίνεις και εδώ κάτω και κάνεις μετά. Ο Μπάμπης τον βλέπετε. Αυτός είναι ο Μπάμπης, ρε παιδιά. Η παιχτούρα μας είναι μεγάλη. Πανέμορφο. Δείτε γραφικάρες. Α, μας έχει φέρει το φορτηγάκι μας πάλι εδώ. Αυτό είναι το βανάκι μας. Πηγαίνουμε στις δουλειές. Το συγκεκριμένο... Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει και ένα άλλο παιχνίδι παρόμοιο που ήταν κάτι, πώς το λέγανε, logistic, κάτι. Κάτι με logistic, κάτι μεταφορές με βανάκια τέτοια μικρά. Εμείς πήγαμε κατευθείαν στα μεγάλα, γιατί είμαστε για μεγάλα πράγματα εμείς. Οπότε καθίστε να βάλουμε το εργαλείο μας. Όπα! Τι φεύγει έτσι αυτό, τι μολάει έτσι. Πάμε λίγο στο map. Εμείς είμαστε εδώ. Εδώ τι έχει, spot. Fast travel point. Εδώ είναι δουλειές που έχουμε. Δείτε εδώ πόσο μεγάλα δρομολόγια κάνουμε. Αυτό, το freshly wired, είναι αυτό που κάναμε τώρα εμείς. Pipe transport εδώ. Έχει κάτι σωλήνες λογικά. Πάμε σε αυτό. Έχει κι άλλη μία εδώ δουλειά. A tractor on a long journey. Tractor. 20 τόνους. Αυτό εδώ είναι μια μάσκα. Όχι, μας δίνει μάσκα. Reward. Αυτό μας δίνει κόρνες. Α, έχει κι άλλη κάτω εδώ δουλειά. Air conditioner λέει 3,7 επί 3 επί 7,3. Είναι μεγάλα. Θα πάω στο πιο κοντινό εγώ τώρα. Θα πάω να πάρουμε αυτό που είναι pipe transport. Pipe transport είναι 2 επί 1,5 επί 10,5. Εντάξει, δεν είναι μεγάλο. Το έχουμε. Σε flatbed trailer με 3 άξονες. Το τραχτεράκι θα το αφήσω για κάποιο επόμενο επεισόδιο. Μ' αρέσει. Θα πάω να πάρουμε τώρα αυτά, τις σωλήνες. Οπότε βάλε track και φύγαμε. Είναι είμαστε μακριά. Θα το δούμε. Πάμε. Από εδώ όπως είμαστε. Βγαίνουμε από εδώ πάνω. Ωραία. Αυτό το φορτηγάκι, το κλουβάκι που έχουμε εδώ πέρα είναι πολύ άνετο ρε φίλε. Δεν ξέρω. Όπα τρέχουμε πολύ τώρα εμείς και πηγαίναμε και αντίθετα. Δεν πειράζει. 50 χιλιόμετρα όριο μας λέει. Άμα μας χιάσει κανένας μας κόβει το... Τέτοιο. Μας ρίξει πρόστιμο. Δείτε εδώ στον Μπάμπης. Με το κράμπερ, το βανάκι. Τώρα έχουμε 100 χιλιόμετρα. Ήρθε η ώρα να το ανοίξουμε. Πάμε. Ωραία, φεύγουμε. Σκάβηρε το θηρίο. Δυνατό. Και απάντως αυτό είναι ωραίο. Γιατί δεν έχεις δικό σου φορτηγό. Τώρα, δεν ξέρω μετά στη συνέχεια τι κάνεις. Ή αν κάνεις μόνο αποστολές, όπως κάνουμε τώρα. Αλλά αυτό είναι ωραίο, γιατί έχουμε ένα δικό μας βανάκι, αυτό εδώ πέρα. Και απλά πάμε από ένα σημείο στο άλλο. Καθίστε λίγο να φρενάρω. Πάμε από το ένα σημείο στο άλλο, σε εταιρείες, παίρνουμε φορτία. Τα μεταφέρουμε, μετά έρχεται το φορτηγάκι μας, το ξαναπαίρνουμε. Πάμε σε άλλο σημείο. Πολύ ωραίο αυτό, μου αρέσει. Και πολύ ωραίο το traffic του εδώ πέρα. Με τα φανάρια. Και δεν είναι ξενέρωτο. Θες να σταματήσεις, είναι ωραίο. Τραβάει να παίξεις, να είσαι ρεαλιστικά εδώ πέρα. 3,8 χιλιόμετρα και είναι ρεαλιστικά 3,8 χιλιόμετρα. Γιατί π.χ. πας με 70 χιλιόμετρα θα κάνεις την ώρα που κάνεις κανονικά. Δεν μεταναστεύουμε να πάμε σε άλλη πόλη όπως είναι στο Eurotruck και αυτά. Σε άλλη χώρα, τέτοια. Είμαστε εδώ μέσα σε ένα χάρτη. Και απλά κάνουμε δρομολόγια. Τα δρομολόγια είναι συγκεκριμένες αποστάσεις και πιστεύω είναι και ρεαλιστικά τα χιλιόμετρα. Κάνεις τόση ώρα όσο κάνεις και στην πραγματικότητα. Άντε ρε, έχει ανάψει. Α, θα με πιάσει πάλι. Τώρα εγώ, είτε με πιάσει είτε δεν με πιάσει, έχω φύγει εγώ τώρα. Πω, δείτε τι όμορφο που είναι ρε παιδιά. Δείτε πόσο ρεαλιστικά είναι τα τέτοια, τα γκράφιτι. Δεν ξέρω τι περνάει σε εσάς, αλλά εδώ πέρα εγώ σε 2K που παίζω είναι πόπα στο monitor. Όπα, θέλουμε να πάμε από εδώ. Δεν ξέρω αν έχει κανένας πίσω, δεν κοίταξα κιόλας. Ήταν μακριά ένας. Φύγαμε. Πάντως και ο χειρισμός του είναι ακριβίας. Ό,τι κάνω κάνει και το παιχνίδι μέσα. Ο ουρανός πάντως είναι πολύ ωραίος, παιδιά. Δεν ξέρω αν κατεβάζεις και το όπα από κατοικημένη περιοχή και τρέχω. Γεια σου κουμπελιά. Έφυγα. Κοίτα ρε.
σου βγάζει την ένδειξη μέσα και ξέρεις, δεν ξέρεις άμα φας πέναλτι, αλλά το βλέπεις μόνο και που είναι κόκκινο και δεν θες να πας. Α, δεν μπορείς να πας και περισσότερο. Α, να πας 60 χιλιόμετρα παραπάνω, δεν μπορείς εδώ μέσα, τρακάρεις. Θα πατήσουμε λίγο εδώ να φύγουμε το φανάρι. Ωραία. Δείτε εδώ, στόλος με φορτηγά. Τρώμαξε τώρα, λέω θα τρακάρω. Πολύ ωραίο ρε φίλε, πολύ ωραίο, μ' αρέσει. Έλα, έλα. Μη με κόψετε τώρα, πατήστε το λίγο το άτιμο. Δεν τρώει. Δεν τρώει, χλαπακιάζει. Τώρα εγώ κάτσε το πατήσω εδώ και άσε να λένε πω. Ωρε φίλε. Τι ωραίο που ήταν εδώ από κάτω. Και τι ωραία τα σπιτάκια εδώ μπροστά, εντάξει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και σκαλουσιές εδώ κάτι φτιάχνανε. Έχει ανοικοδόμηση η περιοχή εδώ πέρα. Θέλουμε να στρίψουμε. Στρίβει και σε αυτήν. Ή όχι. Δεν στρίβει εδώ. Έλα συνάδελφε, φύγε, φύγε για να πω κι εγώ. Κοιτάξτε τι ωραίο σημείο που έχουμε φτάσει. Πού βρήκα τώρα και χοροπηδά έτσι. Έχω μαζέψει κανένα πίσω. Όχι. Για να ψι... Φανάρι ρε παιδιά. Δεν ξέρω πώς να ρυθμίσω να βάζω ταχύτητες. Δεν ξέρω αν μπαίνει κιόλας. Μπορεί να είναι στάνταρ, αυτόματο. Να βάλω ταχύτητες, θα με διευκολύνει λίγο, γιατί πατάω φρένο και κάνει και όπισε μετά. Φτάσαμε εδώ, στο λιμάνι, παιδιά. Από εδώ, από κάτω θέλει να πάμε, ναι. Δείτε τι ωραίο που είναι. Κι άλλο fast travel, οπότε πας σε περιοχές και μετά πας μπαμ μπαμ και κάνεις τη δουλειά σου και φεύγεις. Τώρα ποιος θα με γράψει, εδώ πέρα δεν είναι κανένας, το λιμενικό, αν μην μου πεις. Είναι και αυτό. Δείτε τι ωραία που είναι ρε φίλε. Ωπα, κόψε, κόψε. Βλέπω να μπαίνω από κάτω. Πού θέλει να πάμε, έχει τώρα το φορτηγό εδώ πέρα. Λογικά το έχουν έτοιμο. Είναι για μεταφορά. Δεν είναι τόσο μεγάλο αυτό το συγκεκριμένο, αλλά κάτι είναι, παιδιά. Οπότε αυτό, αν το παρκάρω, εδώ στην ακρούλα. Άστο εδώ. Δεν πιστεύω να φύγει. Ω, μεγάλο μέρος εδώ πέρα. Deliver the pipes from Bell Slow Harbor to the farm northeast of the town. The trailer shouldn't be a problem. Just make sure you don't get too far in at the roundabouts. Λέει τώρα εδώ πάνω να μεταφέρουμε τους σωλήνες από το Βέλσο, το λιμάνι του Βέλσου, σε μια φάρμα βορειοανατολικά στην πόλη. Το τρέλερ δεν θα είναι τόσο πρόβλημα, απλά μην πας τόσο μακριά στα κυκλικά. Γιατί είναι τόσο μεγάλο. Και να το, παιδιά. Α, παίζεις και με τη μονιέρα εδώ πέρα, τα βελάκια. Δείτε το. Έχουν αυτές τις σωλήνες όπως βλέπετε. Τις έχουν βάλει πάνω σε ξύλα. Και θα τις πάμε σε φάρμα λογικά να κάνουν κάποια εγκατάσταση στα παιδιά εδώ πέρα. Και το πρώτο μας επίσημο contract, μετά από εκείνο εκεί το μεγάλο που ήταν στο tutorial. Πά, ακόμα tutorial πρέπει να είμαστε. Carrying mission time. Α, ξεκίνησα ρε, μετράει χρόνος παιδιά. Μετράει χρόνος, είμαστε 1,5 λεπτό, καθόμαστε και το κοιτάμε. Φεύγουμε, είναι στα 5 χιλιόμετρα. Λογικά βγαίνει και από εδώ που είμαστε τώρα. Οπότε δεν έχουμε θέμα. Δεν είναι και τόσο μακρύ το τρέιλερ, οπότε λογικά θα μας παίρνει σχετικά εύκολα. Σαν ένα απλό τρέιλερ φορτηγού. Low loader δεν είναι. Οπότε είμαστε καλά. Πολύ όμορφο όμως εδώ πέρα το μέρος, στο λιμάνι, στο Βέλσο. Κάνουμε εδώ τον κύκλο, βγαίνουμε. Έχει και άλλες εταιρείες. Εδώ γίνεται χαμός στο λιμάνι. Όλες οι μεταφορικές εδώ είναι. Ωραία. Πίσω λογικά. Άνετα, στρίβω αμέσως. Δεν έχουμε θέμα με αυτό. Και πάμε εδώ. Να φύγουμε. Άνετα. Μας πήρε άνετα και τώρα ξαναστρίβουμε πάλι εδώ δεξιά. Με το άλλο το μικρό, πας πιο γρήγορα. Πατάς λίγο το γκάζι, αρπάζει πιο... Βουτάει λίγο. Ενώ τώρα με αυτό... Έχει λίγο το βάρος πίσω, είναι λίγο διαφορετικό. Δείτε πόσο πιο ψηλά είμαστε από τους άλλους. Αυτό είναι το ωραίο.
Άμε, φύγαμε. Το συνήθισα τώρα και το φρένο που πατάς και κάνει όπισθεν. Πρέπει να το πατάς μέσα όταν φρενάρεις και να το ξαναφύσεις, να το ξαναπατήσεις για να κάνει όπισθεν. Δεν σε πιάνει αμέσως να κάνει όπισθεν. Λογικά είμαστε εντάξει τώρα πίσω. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε το δρομολόγιο μας. Και φύγαμε. Πολύ όμορφη η πόλη και εδώ πέρα. Νανάκια είναι αυτά εδώ πέρα, ή είμαι τόσο ψηλά εγώ και φαίνονται μυρμήγκια ο κόσμος. Τώρα περνάμε εδώ στη γέφυρα. Από εδώ. Πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν έχει κάπως τώρα να ανοίξω καθρέφτη πάνω δεξιά. Δεν με ενοχλεί κιόλας, μια χαρά τα καταφέρνω. Ωραία, στρίβουμε εδώ δεξιά, έχει πολύ κίνηση όμως. Όλοι εκεί που πάω εγώ πάνε πάντα. Από εκεί που πάνε ευθεία δεν πάει κανένας. Όλοι στο ίδιο σημείο. Έχει πολύ κίνηση, η πόλη μέσα είναι γεμάτη. Φύγαμε. Έχω ακόμα 3,5 χιλιόμετρα. Όπα, εδώ. Α, πάει ο δρόμος, εντάξει. Πάει η λωρίδα μου. Μαζεύει για διπλή. Τώρα μας έχει μέσα σε πόλη συνέχεια. Δεν μας έχει βγάλει σε οδικό δίκτυο. Να πάμε με 100 χιλιόμετρα να πεις να το τελικιάσεις λίγο. Να πας λίγο πιο γρήγορα, ρε φίλε. Τώρα κάνουμε μεταφορές μέσα στην πόλη. Πριν είχαμε πάει λίγο με το βανάκι και 100 χιλιόμετρα. Αλλά τώρα δεν μας αφήνει. Άμα πάω, πάω, αλλά δεν ξέρω. Μετά μήπως μου ρίξει πέναλτι τίποτα. Κοίτα τα physics στη λακκούβα πως πήγαινε το φορτηγό. Ακόμα κουνάει. Α, έχει και trailer steering mode όπως βλέπω κάτω δεξιά. Κάτω του map και είναι non. Δεν έχει κάποιο στρίψιμο πίσω. Οπότε εμείς πρέπει να πάμε από εδώ. Στρίβουμε παιδιά εμείς. 2,5 χιλιόμετρα ακόμα και είμαστε κομπλέ. Τελευταία μας δουλειά για σήμερα. City Driver. Είναι η ίδια εταιρεία με το City Driver. Γιατί είδα πινακίδα City Driver εκεί. Η ίδια εταιρεία που έχουμε παίξει για το City Driver είναι. Το καινούριο που είχαμε παίξει. Α, δεν το έχω κοιτάξει. Μπορεί γι' αυτό να είναι τόσο έτσι λίγο στην οδήγηση, ρεαλιστικό. Πάντως από λεπτομέρειες, τέτοια στο καντράν μέσα, πολύ όμορφο. Τα φώτα δεν έχω ανάψει, γιατί δεν θυμάμαι ποιο κουμπί είναι, γι' αυτό δεν τα έχω ανάψει. Α, κυκλικό, εδώ ήθελε. Α, δεν θέλει να στρέψω εδώ. Στο επόμενο, σε αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Εντάξει, του περάσαμε πίσω. Μπαίνουμε μέσα στη λωρίδα μας. Έχει πολλά παιχνιδάκια που βλέπω διαφημιστικά εδώ πέρα. Κάτι The Bus. Εδώ κάτι με φορτηγά είχε. Κοίτα τα παλικάρια εδώ, κάθονται στην πλατεία. Πίνουν το καφεδάκι τους. Α, αυτό είναι η ζωή για εμάς εδώ μέσα. Στάζουμε στα φορτηγά. Πού θα πας, αγορινά? Κάνε άκρη! Άδειος ο δρόμος από εδώ που θέλω να πάω εγώ. Και έχω πετύχει αυτόν εδώ πέρα. Δεν το πιστεύω ρε φίλε. Όλα σημαίνει τα στραβά. Γιατί μου το λέει αυτό για το διαφορικό, να μπω πεζοδρόμιο θέλει. Α, έφυγε. Πήγα να μπω ρε, να κοιτάξω άμα έρχεται κανένας πεζός να μην τον πατήσω. Και μόλις έφυγε ο φίλος. Είχε πολλά άτομα μπροστά, γι' αυτό δεν μπορούσε να μπει ο άνθρωπος. Γερμανία πρέπει να είναι, γιατί βλέπω γερμανικές πινακίδες έχουμε. Αν δεν κάνω λάθος, γερμανικές πινακίδες είχα δει πριν. Πάμε και σε φάρμα τώρα. Τώρα βγήκαμε από το Βέλχο, αυτό όπως το έλεγε, την πόλη. Μεγάλη πόλη ήταν. Μέχρι να βγούμε έξω. Ωραία. Α, τώρα έχει ανέβει το όριο. Βγήκαμε από την κατοικημένη περιοχή. 60 χιλιόμετρα, αλλά δεν μπορείς να πας και πάρα πολύ εδώ πέρα. Έχει και τις στροφές όπως βλέπετε. Τώρα άστο να πάει μόνο του εδώ, κάτι φορά είναι. Κάνουμε και οικονομία στο καύσιμο. Α, εδώ έχει construction site, κάτι φτιάχνουν γέφυρες, κάτι τέτοιο. Π,
Πολύ ωραίο. Και view distance έχει μακρινό. Στρίβουμε. Ωραία. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε αγροτική περιοχή. Άρα πάμε προς τα πέρα εκεί, δεν ήταν κάτω. Ή εκτός άμα μας γυρίσει μετά από εκεί. Μονής κατεύθυνσης πρέπει να είναι ο δρόμος αυτός, γιατί βλέπω και από τις δύο πινακίδες. Oh. Μου βγάλε προειδοποίηση, λέει, πέρασε στο όριο ταχύτητας, λέει. Τι κάνεις, φίλε, λέει. Oh, συγγνώμη, παιδιά. Συγγνώμη, πραγματικά, από το βάση της καρδιάς μου ζητώ συγγνώμη. Δεν θα ξανασυμβεί. Δεν θα ξανασυμβεί. Φτάσαμε, εδώ μπροστά μας είναι η φάρμα. Αυτό που βλέπουμε οι εγκαταστάσεις εδώ δεξιά είναι της φάρμας. Όπα, πω, κάψτε να κόψω γιατί μέχρι 65 σε αφήνε πας. 70 σε έκοψα. Fast travel point. Α, εδώ μας φέρνει. Να είμαστε εδώ. Δεν ξέρω πέρα το μέρος. Και από εδώ. Α, να τα και τα γελάδια. Έχει φάρμα, παιδιά. Πάνω το παρκάρουμε και αυτό εδώ πέρα. Αφήστε με να παρκάρω ένα τουλάχιστον. Τι φορτίγα της εσύ τώρα εγώ μετά από αυτό. Finish mission. Δεν το έκανα. Α, πρέπει να πάω εκεί μετά. Να το. Λοιπόν, να τη φάρμα. Τα μουσχαράκια και άλλα από εκεί. Έχει εγκαταστάσεις μεγάλες. Έχει ο φίλος εδώ. Και τραχτεράρα έχει. Α, ωραίο μέρος. Ωραίο μέρος. Πολλές μπάλες. Full. Rewards, κάτι με πόρτες και πίσω καλύματα ξεκλειδώσαμε. Όχι καλύματα, άξονα 4x2 λογικά. F-continue και μας έφερε το βανάκι τώρα εδώ σε αυτό το πέρα το σημείο, το πανέμορφο εδώ στη φάρμα. Το τραχτεράκι αυτό τι είναι? Αυτό έτσι όπως το βλέπω πρέπει να είναι class. Ωραίο. Να δω λίγο τις πινακίδες στο όχημά μου. Με τη ροδέλα, απλά αλλάζεις, κάνεις zoom zoom και άμα κάνεις full zoom είσαι εδώ, first person μετά. Ναι, πινακίδες είναι γερμανικές, άρα στη Γερμανία είμαστε. Πολύ ωραίο. Και πολύ ωραία η περιοχή εδώ πέρα, παιδιά. Μ' αρέσει. Pet Shop Company. Σκύλους, γάτες, πουλιά, ψάρια. Άρα κάτι pet shop έχει εδώ. Πανέμορφο, πανέμορφο, πολύ πανέμορφο το παιχνιδάκι, δεν ξέρω, μ' αρέσει. Και έχει τα μαγαζάκια εδώ. Καλησπέρα, δεσποινίδες. Τι κάνετε, πώς είστε, καλά? Ρε, τα μοντέλα εδώ πέρα στα παιχνίδια είναι καλύτερα από κάποια άλλα simulation που εστιάζει με κόσμο. Δείτε εδώ τι ωραίο. Και εδώ έχει και construction, πολύ όμορφο. Τέλεια. Α, πιάνουν και βαψίματα εδώ στο σπίτι. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν ξεκλειδώσαμε και άλλες περιοχές. Εδώ έχουμε fast travel κι άλλο εδώ πάνω που είμαστε. Μετά έχουμε αυτό το pipe transport. Το κάναμε 2 αστεράκια, δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να το ξανακάνεις πάλι να πάρεις 3. Άργησα. Μπορεί να άργησα. Στο επόμενο, αν συνεχίσουμε και γουστάρετε να δούμε κι άλλο επεισόδιο, εγώ είμαι full hype για αυτό εδώ πέρα το παιχνιδάκι. Θα πάω να πάρω αυτό το τραχτεράκι που είναι τεράστιο, 20 τόνους ζυγίζει. Και θα θέλει να το φέρουμε εδώ πάνω, παιδιά. Βλέπετε τι διαδρομή θα ακολουθήσουμε. Πριν ήμασταν από κάπου εδώ, στο λιμάνι, κάπου εδώ κάτω, κάτι ήταν εδώ. Όχι, εδώ ήμασταν, να το. Από εδώ και πήγαμε εδώ. Κοίτα τώρα πόσο πιο μακριά είμαστε και τι δρόμους έχει εδώ να ακολουθήσουμε. Στροφιλίκια και μπαίνουμε και από γέφυρες και φτάσαμε πάνω πάλι. Και αυτό είναι μακρινό, ωραίο. Έχει πολλά και λογικά θα ξεκλειδώσουμε κι άλλα μόλις τελειώσουμε με αυτά. Οπότε θέλω να μου πείτε αν θέλετε να συνεχίσουμε αυτό εδώ πέρα το παιχνιδάκι. Κάτω στα σχόλια σας περιμένω όσους περισσότερους σχολιάσετε. Αφήστε ένα like να στηρίξετε λίγο παραπάνω και να δείξετε ότι σας άρεσε το βίντεο. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Να είστε όλοι καλά, παιχτούρες μου. Γεια χαρά σε όλους.